Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται συνολικά. Θα καλησπέρισω τηλεφωνικά τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομού Βιωτίας, τον κύριο Κουτσούμπα. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά? Βγήκε κάποιο συμπέρασμα από την κουβέντα για την πώληση οπλισμού ή μία από τα ίδια και άρτος και θέαμα για τους πολίτες? Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί πλέον να κρίνει μετά τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή και να βγάλει τα συμπέρασματά του. Η επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας είχε συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία θεωρώ ότι δεν απαντήθηκαν με τον τρόπο τον κοινοβουλευτικό που έπρεπε να απαντηθούν. Επιχειρήθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου, ο οποίος κ. Τσίπρας, πρωθυπουργός, έτρεξε να υπερασπίσει το συνεταίρο του. Κάτι το πρωτοφανές για κοινοβουλευτικές διαδικασίες, επιχειρήθηκε μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας να μετατοπίσουν την πολιτική ατζέντα. Αναμειγνύοντας, κάνοντας, ηχαίοντας και άλλα πολιτικά πράγματα τα οποία δεν είχαν σχέση και δεν έχουν σχέση με τον κοινοβουλευτισμό και τη διαδικασία που προβλέπεται. Εδώ λέγεται ότι έγινε μια ρελάνσα από τη συγκυβέρνηση, κύριε Κουτσούμπα, και ότι εκεί που ήσασταν ουσιαστικά οι άνθρωποι που σήκωσαν το θέμα, μεταξύ αυτών και η αξιωματική αντιπολίτευση, βρεθήκατε αμυνόμενοι. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ο καθένας το ερμηνεύει με τη δική του άποψη. Εκείνο το οποίο πρέπει να κρατήσετε και να κρατήσει ο ακροατής και ο τηλεθεατής σας είναι ότι σύσσωμη μια αντιπολίτευση, αλλά και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν αντιδράσεις για τον τρόπο χειρισμού αυτής της υπόθεσης. Μόνο και μόνο αυτό νομίζω πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Το ότι πάει, γιατί διαβάσαμε, να αναβαγίσει αυτή η συμφωνία, κύριε Κουτσούμπα, με πάση περιπτώσει, θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι υποπτό? Λέγεται ότι πάει προς ακύρωση. Μόνο και το γεγονός, σας προκαλεί κάποια ερωτηματικά στη Νέα Δημοκρατία? Μόνο και το γεγονός ότι αυτή η σύμβαση πηγαίνει προς ακύρωση για διαφόρους λόγους ή για πολλούς λόγους πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Ανεξάρτητα, διότι το γεγονός ότι τέθηκε ζήτημα κύρωση αυτής της σύμβασης για άλλους λόγους και από την πλευρά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και το γεγονός ότι υπόθηκε και συνομολογήθηκε μέσα στη διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής ότι εξαπατήθηκε η Επιτροπή υπογράφοντας και δίνοντας τη συνένεσή της και Νέα Δημοκρατία και αντιπολίτευση για αυτή τη σύμβαση, αποδεικνύει το γεγονός πως αυτή η κυβέρνηση θεωρεί και πιστεύει σε αυτές τις διαδικασίες και πράγματι, εάν μπορεί κανένας να θεωρήσει, να συμπεράγει ότι αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο κοινωνικό μέρισμα, κύριε Κουτσούμπα. Κάποτε έλεγε, εσείς το είπατε, η Νέα Δημοκρατία, ότι ο τότε ενδυνάμει πρωθυπουργός μίλαγε για μια επέσχυντη πράξη. Τώρα λέτε εσείς ότι αυτά που κορόιδευε τα εφαρμόζει, κύριε Κουτσούμπα. Νομίζω τώρα ότι αποτελεί μια καινούρια, ένα θέρος τρόπος εξαπάτησης του ελληνικού λαού και παραπλάνησης, να λέει ότι μοιράζουμε λεφτά στον κόσμο από αυτά που περίσσεψαν. Κοινωνικό μέρισμα, έτσι, κοινωνικό πλεόνασμα, έτσι, διαφορετικά, είναι απόδειξη της υπερφορολόγησης, αυτό που τόσο καιρό φωνάζει η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση αυτή έχει εξαντλήσει την φοροδοτική ικανότητα του ελληνικού λαού, τον έχει φτάσει στο άκρο και αυτά που του πήρε προσπαθεί με ψίχουλα να τον γλυκάνει. Συγχρόνως όμως έρχεται με τον καινούριο προϋπολογισμό και του τα παίρνει σε διπλά. Νομίζω ότι πλέον κανένας δεν μπορεί να εξαπατηθεί και από αυτή την επικοινωνιακή τακτική ότι εγώ είχα πλεόνασμα από την υπερφορολόγησή σου και την υπερφορολόγηση, γιατί αυτό πρέπει να σκεφτούμε, τις φτωχές και αδύνατες τάξεις. Και ότι μεσαία τάξη δεν φορολόγησε τους πλούσιους, τους βιομήχανους, δεν φορολόγησε τους εφοπλιστές, τη μεσαία τάξη και, και τους τα φτωχόνια και τα κυρία. Αυτοί πληρώνουν με τους έμεσους φόρους περισσότερα. Η παραδοχή των κυρίων Τσακαλώτου και Χουλιαράκη για έναν πολύ δύσκολο προϋπολογισμό λέει κάτι στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κουτσούμπα? Γιατί αυτό συζητείται και θα έρθει προς ψήφιση σε λίγες ημέρες. Επιβεβαιώνει τη δική μας τακτική, επιβεβαιώνει ότι η Νέα Δημοκρατία πολιτεύεται με αλήθεια απέναντι στον ελληνικό λαό, ότι αυτά που λέμε για τον προϋπολογισμό ή για τα άλλα πολιτικά θέματα έχουν αλήθεια, έχουν βάση και συνεπώς η κυβέρνηση πορεύεται χωρίς πηξίδα, πάντα σε βάρος των συμφερόντων της μεσαίας και χαμηλότερης τάξης του ελληνικού λαού. Άρα για σας λέτε ότι δεν είναι πολιτική τα κοινωνικά μερίσματα, η ανάπτυξη και οι δουλειές, κύριε Κουτσούμπα, να το μεταφράσουμε έτσι, αυτό μου λέτε?
σαφώς. Εμείς πιστεύουμε σε μια άλλη πολιτική. Ναι. Γιατί και όχι αυτή του να μοιράζουμε ψίχουλα για να φαινόμαστε καλοί, για να αρπάξουμε κανένα ψηφαλάκι άτυχον και όταν οδηγηθούμε σε εκλογές. Ναι. Πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική που η Ελλάδα να αναπτυχθεί, να υπάρξουν δουλειές για τα νέα παιδιά, για τους επιστήμονες και μέσα από εκεί θα έρθει η πρόοδος και θα έρθουν, να θέλετε, τα καλύτερα ορθά πλεονάσματα και όχι αυτά τα εικονικά πλεονάσματα που προκύπτουν από τα βάρη του ελληνικού λαού. Για τους πληστηριασμούς θέλω ένα σχόλιο, γιατί είχαμε έναρξη σήμερα. Με ένα κλικ μπαίνουν σπίτια σε διαδικασία πληστηριασμού, κύριε Κουτσούμπα. Ένα σχόλιο σας. Υπάρχουν δύο όψεις. Θα το δω και από τη νομική πλευρά με την ιδιότητά μου. Επειδή είστε και νομικός, ναι, για πείτε μου. Και από την άλλη πλευρά. Σαφώς και πρέπει κάποιοι άνθρωποι, οι τράπεζες, έτσι, αυτοί οι οποίοι χρωστάνε και οι κακοπληρωτές, να εισπράξουν αυτό που πρέπει να εισπράξουν. Από αυτούς που πλήττα κρύβουν, έτσι. Ή έχουν κάνει άλλες διαδικασίες και προσπαθούν να αποφύγουν την πληρωμή αυτών των δαπανών ή αν θέλετε των δανείων που έχουν πάρει. Από εκεί και πέρα όμως, προσέξτε. Το να λέμε οι πληστηριασμοί, εδώ αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι αυτή η κυβέρνηση έσπηρε ανέμους και θερίζει θύελες. Ήταν οι πρωτεργάτες του «δεν πληρώνω του ένφια, δεν πληρώνω τα διόδια, δεν πληρώνω τίποτα, δεν πληρώνω τους φόρους». Αυτοί δεν τα λέγανε αυτά. Οι δικοί τους υπουργοί δεν ήταν πρόεδροι αυτών των συλλογικοτήτων ή των κοινωνικών ομάδων που προέτρεπαν τον ελληνικό λαό να μην πληρώσουν τίποτα. Αυτοί δεν λέγανε ότι δεν πρέπει κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη. Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η αλήθεια των εισιπρών της Νέας Δημοκρατίας ότι μας εξαπάτησαν. Επιβεβαιώνονται στον ελληνικό λαό, στα μάτια του ελληνικού λαού, ότι τον παραπλάγησαν και όταν θα έρθει η ώρα, είμαι βέβαιος, ο ελληνικός λαός θα του δώσει την απάντηση και για αυτό το σημείο και για αυτό το θέμα. Εδώ τώρα πρέπει να ρωτήσω όμως ότι αυτό είναι ένα προαπαιτούμενο, λέγεται οι πληστηριασμοί, κύριε Κουτσούμπαρα, και εσείς να ήσασταν στη θέση της συγκυβέρνησης, δεν θα μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά. Ακούστε, άλλο πληστηριασμοί. Ναι. Το ότι πρέπει να γίνουν και θα γίνουν, έτσι βεβαίως. Ναι. Πέρα το ότι είναι προαπαιτούμενο, είναι μια διαδικασία προσδιοκόψης. Άλλο να προστατεύσω την πρώτη κατοικία όπως την προστατεύω μέχρι τώρα, ναι. Και άλλο να λέω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και όλα αυτά τα συσάκτες και δεν θα πληρώσει κανένα τίποτα. Μεγάλη διαφορά. Και ξέρετε κάτι, επειδή εδώ στην Ελλάδα ξεχνάμε νομίζω πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, πρέπει να τα θυμίζουμε στον ελληνικό λαό. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσει, να κρίνει τον ένα και τον άλλον, να δει με ποιους μπορεί να πορευτεί στο μέλλον με σταθερότητα πολιτική και οικονομική, αλλά και το κυριότερο με ειλικρίνεια και συνέπεια. Ωραία. Μένω στο τελευταίο που λέτε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας, κύριε Κουτσούμπα. Υπάρχει ένα προβάδισμα, άλλοτε με μεγαλύτερο, άλλοτε μικρότερο, της Νέας Δημοκρατίας, προηγείται στα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω όμως η αίσθηση που έχετε ως Νέα Δημοκρατία αν αντικατοπτρίζει. Πολλοί λένε, και σας το λέω προφανώς να το έχετε ακούσει, ότι δεν έχει καταφέρει να πείσει ρεαλιστικά, πραγματικά, ότι έχει εναλλακτικό, άλλο πλάνο, βιώσιμο και αναπτυξιακό για τη χώρα. Σε εποχές μνημονίων μιλάμε πάντα. Τι απαντάτε? Θα σας δώσω την απάντηση. Ναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέλος του 2014 η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας, η συγκυβέρνηση που ήταν με τον Πασόκ, είχαμε καταφέρει σιγά σιγά και βλέπαμε αυτό που λέμε φως στο τούνελ. Ναι. Δυστυχώς οι εκλογές, όλη αυτή η διαδικασία που τα έχουμε πει, μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Προσέξτε όμως τώρα. Είναι γεγονός ότι από εδώ και πέρα, έτσι, ναι, ο κόσμος θα σκεφτεί. Έχουμε επιχειρήματα, πολιτικά επιχειρήματα, σε βάρος του Τσίπρα, σε βάρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Πρέπει όμως, και νομίζω αυτή τη στιγμή εκεί εργάζεται τη Νέα Δημοκρατία, σιγά σιγά με το πρόγραμμά της το ξεδιπλώνει, με λίγα πράγματα αλλά υλοποιήσιμα, πρέπει να πείσουμε τον ελληνικό λαό με μια συγκεκριμένη πρόταση. Και αυτό θα κάνουμε σιγά σιγά με τις εκλογές. Πιστεύετε? Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε, έχουμε προβάδισμα σίγουρα. Αν με ρωτάτε τι θα γίνει, θεωρώ ότι ακόμα ο κόσμος δεν εκδηλώνεται. Και όταν θα πάμε σε εκλογές, όταν προκυρηθούν εκλογές, αυτή η βουβή ψήφος, η βουβαμάρα που υπάρχει, θα εκδηλωθεί ανεπιφύλακτη υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ τώρα το ρώτησα και κλείνω με αυτό, γιατί λέτε για εκλογές, βέβαια έχετε χαμηλώσει και εσείς τους τόνους. Από το βήμα της Βουλής προχθές ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα εξαντληθεί η τετραετία, κύριε Κουτσούμπα, που σημαίνει ότι θα έχουμε βγει και από τα μνημόνια, όπως έχει επαναλάβει, θα λήξει η περιπέτεια. Άρα θέλω να πω ότι κάποια χαρακτηριστικά που τώρα φαίνονται αρνητικά για τη συγκυβέρνηση πιθανόν να εξελιχθούν σε σημαντικά θετικά χαρτιά. Σαφώς και όμως μια κυβέρνηση κρίνεται συνολικά από τη συμπεριφορά της και το έργο της. Ναι. Τώρα για τις εκλογές, εγώ είμαι πάντα από εκείνου και ετοιμάστηκε και άλλες φορές είχα μιλήσει και πριν ακόμα αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα, έτσι, σαν από το αρχές του 2015, πάντα σας έλεγα ότι, και νομίζω ότι εκεί τελικά πορεύτηκε η Νέα Δημοκρατία, κατέληξε ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές αμέσως.
Νομίζω λοιπόν ότι είναι. Σε αυτό είστε ειλικρινοί. Ναι, το έχετε επαναλάβει. Αλλά θα είναι η μακροβιότερη. Ναι, θα είναι η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση, κύριε Κουτσούμπα. Δεν λέει τίποτα αυτό τώρα, μνημονιακή. Δεν λέει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλει ακόμα περισσότερο το ελληνικό λαό. Είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία έφερε δύο νέα μνημόνια. Είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία εξαπάτησε δύο φορές τον ελληνικό λαό. Είναι η κυβέρνηση αυτή που μας χρέωσε με 86 καινούρια δις. Είναι η κυβέρνηση αυτή που εκχώρησε. Ναι. Προσέξτε, αν το είχε κάνει αυτό η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μια άλλη δεξιά κυβέρνηση και κεντροδεξιά, εκχώρησε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν σας λέει τίποτα. Είναι η αριστερή αυτή η κυβέρνηση που είναι κολλημένη στις ιδεολειψίες, οι οποίοι έχουν χωριστεί στα δύο, μερικοί βλέπουν μπροστά. Πάνε ένα βήμα μπροστά, μετά πάνε δύο βήματα πίσω. Και όλα αυτά όμως σε βάρος της Ελλάδος, της ανάπτυξης Ελλάδος. Μάλιστα. Κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό βράδυ και από τη Λιβαδιά. Γεια σας.